ελπίδα η νέα χρονιά να χαράξει μια νέα πορεία ανάπτυξης, δημιουργίας και κοινωνικής συνοχής υποδέχτηκαν οι φορείς της Κρήτης και της πόλης του Ηρακλείου το 2023 με την κοπή της Βασιλόπιτας στην Ενετική Λότζια. Με οικοδεσπότητον εορτάζοντα Βασίλη Λαμπρινό, Δήμος και Περιφέρεια γιόρτασαν μαζί τη νέα σελίδα που ανοίγεται για το έργο της αυτοδιοίκησης στην Κρήτη. Θα είμαστε κοντά και να συνεργαζόμαστε όπως συνεργαζόμαστε και μέχρι τώρα. Δεν είμαστε κοντά, είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί. Μια ελπιδοφόρα αρχή για τη χώρα μας, για τον τόπο μας και για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά να θέσουμε νέους στόχους προσωπικής προόδου αλλά και ευημερίας και ανάπτυξης της κοινωνίας. Χρόνια πολλά. Αυτό λοιπόν το βιβλίο με τη μετάφραση. Στην τελετή την παράσταση έκλεψε με χιούμορ και πολλαπλά μηνύματα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της θητείας του Βασίλη Λαμπρινού και την κούρσα της διαδοχής που ανοίγει αφού ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Θέλω να σας ευχηθώ να είστε πολλά πολλά χρόνια κοντά μας αυτό που είστε και σήμερα. Δεν εννοώ με την έννοια του δημοκρατικού αξιώματος, αμήν. Μπερδευτούμε με τους υποψηφίους, με τους μυστήρες και με όλους τους υπόλοιπους. Εσείς να ξεκουραστείτε, καλά είναι, δεν ξέρει, ο καθένα μας πρέπει να ξέρει και πότε πρέπει να φεύγει και εσείς δόξα τω Θεώ το ξέρετε. Και εγώ το ξέρω και το δήλωσα προημερών. Μην ανησυχούν και οι δικοί μας μυστήρες. Λοιπόν, έχουμε και εμείς τους μυστήρες. Έχουμε βιώσει και πολλές λύσεις στη ζωή μας, αλλά βιώνουμε διαρκώς μετά από αυτές. Ανατολές. Μια τέτοια είναι και η αρχή κάθε χρόνο. Εγώ δεν συμμερίστηκα ποτέ. Το 2022 που ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των κονδυλίων του Περιφερειακού Προγράμματος ξεπέρασε το 92% αναφέρει ο Σταύρος Αρναουτάκης στο μήνυμά του με νέο στόχο η Περιφέρεια Κρήτης να αξιοποιήσει στο έπακρο και τις χρηματοδοτήσεις της νέας περίοδου ύψους 560 εκατομμύριων ευρώ με αναπτυξιακή προοπτική. Έχουμε και ένα σημαντικό ποσό για την οδική ασφάλεια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έργα επίσης για το πρωτογενή τομέα που έχουν προγραμματιστεί και τα μεγάλα έργα προγραμματίζονται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υποδομών και το Αγροτικής Ανάπτυξης και εμείς από την πλευρά τη δική μας πάντα σε συνεργασία και συνέργειες με όλους τους Δήμους της Κρήτης προετοιμαζόμαστε για να μπορούμε να έχουμε την απορρόφηση αυτή. Επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι 4 Μητροπολιτικοί Δήμοι για έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη του Ηρακλείου αναφέρθηκε και ο Βασίλης Λαμπρινός ως πρώτη προτεραιότητα. Μουσική